Λοιπόν, επιστροφή επί του πιεστηρίου και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας, Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, και χρόνια πολλά και για τις ημέρες του Πάσχα αλλά και για την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιαδήμα. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να είστε πολύχρονος, να ευτυχείτε και πάντοτε να είστε δημιουργικός και παραγωγικός στην ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, και σας ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι είστε μεταξύ συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων. Είμαστε στην τελική ευθεία πριν το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Μία παρέμβαση τελείως διαφορετική από ό,τι είχαμε τον τελευταίο 1,5 μήνα. Που είχαμε συχνές παρεμβάσεις από τον Πρωθυπουργό, επέλεξε ένα διαφορετικό στυλ να απευθύνεται ο ίδιος στους Έλληνες πολίτες και για τα δύσκολα, και φαίνεται τώρα ότι είμαστε στην αντίστροφη διαδρομή. Γιατί όμως, κύριε Υπουργέ, κάνετε λόγο και εσείς και άλλα στελέχη για νέα κανονικότητα, επιστροφή στη νέα κανονικότητα? Διότι, κύριε Σιαδήμα, νομίζω ότι ο τρόπος ζωής τον οποίο βιώσαμε πριν από αυτήν την υγειονομική κρίση πλέον δεν θα είναι η καθημερινότητά μας. Θα βιώσουμε μια νέα καθημερινότητα στην οποία κανόνες υγιεινής θα πριτανεύουν, δηλαδή θα παραμείνει η, αν θέλετε, έλλειψη αυτή του συγχρονισμού. Mm-hmm. Θα έχουμε λιγότερους ασπασμούς, θα έχουμε λιγότερη κοινωνική συναναστροφή, δεν θα έχουμε αυτή την πολύ κοντινή συναναστροφή με τους οικείους μας ανθρώπους. Οι ίδιοι θα προσπαθούμε περισσότερο να τηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής, θα αποφεύγουμε τα μέρη τα οποία συνοστιζόμαστε. Γενικά νομίζω ότι αυτή η νέα καθημερινότητα την οποία θα ζήσουμε από την επόμενη εβδομάδα θα είναι ένας νέος τρόπος ζωής, πιο προσεγμένο μοντέλο κοινωνικής συναναστροφής. Ο οποίος ήρθε για να μείνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Ξέρετε, αυτό που ισχύει είναι ότι οι Έλληνες αποδείξαμε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής αυτής κρίσης ότι μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο πραγματικά θα ήθελα να το δω να παραμένει, όχι μόνο γιατί καταρρύπτει ένα παραδοσιακό στερεότυπο της αδυναμίας μας να μπορέσουμε να συνταχθούμε με τον κανόνα, αλλά κυρίως γιατί με τον τρόπο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πορευόμαστε όλοι μαζί με ένα υψηλό επίπεδο χρέους κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Θέλω να το δω και την επόμενη μέρα. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει και μια ψυχική κόπωση από την καραντίνα την οποία όλοι ζήσαμε το τελευταίο δίμηνο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι δεν έχει τελείως εξαλειφθεί ο κίνδυνος, κύριε Σιαδήμα, για μια τυχόν υποτροπή ή μια νέα εξάπλωση του ιού. Αυτό το οποίο θα κάνουμε το επόμενο δίμηνο είναι ένα πείραμα το οποίο θα έχει χαρακτήρα αεροστάτη, δηλαδή θα αφήνουμε σταδιακώς την κοινωνία και την αγορά να αναπτύσσεται. Εκεί όπου θα βρίσκουμε ότι υπάρχουν κάποιες αριθμίες, θα παρεμβαίνουμε ρυθμιστικά να επαναφέρουμε λίγο την κατάσταση. Είναι προφανές ότι είναι ένα δυναμικό σύστημα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ λεπτομεριακό σχέδιο, το οποίο θα αναπτυχθεί αύριο και από τον Πρωθυπουργό και από τους αρμόδιους υπουργούς. Άρα το επιχειρησιακό σκέλος όλης αυτής της προσπάθειας είναι έτοιμο. Απομένει οι πολίτες να πιστούν, όπως το έπραξαν και κατά την περίοδο της απαγόρευσης, ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι βιώσιμο, αλλά είναι και αναγκαίο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το ξεδιπλώσουμε όσο μπορούμε, γιατί φαντάζομαι τα υπόλοιπα και αυτά που δεν μπορούν να υποθούν θα τα πει ο Πρωθυπουργός αύριο, 6 ώρα το απόγευμα. Και όπως είπατε, θα πούνε περισσότερες λεπτομέρειες και οι αρμόδιοι υπουργοί μετά. Λοιπόν, 4 Μαΐου έχουμε το άνοιγμα, όλα αυτό δείχνουν, καταστημάτων λιανικού εμπορίου, λιανικής κομμωτήρια, και φαντάζομαι ότι θα λειτουργούν και δημόσιοι υπηρεσίες όπως και σήμερα ουσιαστικά λειτουργούν. Απλώς είχαμε περάσει μία ψηφιοποίηση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι? Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ανοίγματος της αγοράς, να πούμε ότι αυτό θα είναι σταδιακό. Ναι. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τα καταστήματα λιανεμπορίου. Θα υπάρχει μια σταδιακή ανάπτυξη, ένα περαιτέρω άνοιγμα και άλλων χώρων, όπως είναι οι χώροι των εμπορικών κέντρων, της εστίασης και τα λοιπά, ένα προοδευτικό άνοιγμα, αν θέλετε, της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό ουσιαστικά έρει τους βασικούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την κίνηση των πολιτών. Οι πολίτες θα κινούνται με πολύ μεγαλύτερη άνεση, στο μέτρο που δεν θα υπάρχει
η ανάγκη να καταγράφεται η κίνηση αυτή είτε ηλεκτρονικά είτε έγχαρτα. Ναι. Βεβαίως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα πρέπει να τηρούνται κανόνες προσοχής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου συγκεκριμένοι κανόνες θα εφαρμόζονται για την έλλειψη συγκροτισμού και την πρόληψη. Εκεί φαντάζομαι, κύριε καθηγητά, θα είναι και η υποχρεωτική χρήση μάσκας, έτσι, ειδικά σε κλειστούς χώρους ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκτός των άλλων. Θα έχουμε πάρα πολύ αναλυτικές οδηγίες, κύριε Σιαδήμα. Θα υπάρξει ένα εγχειρίδιο οριζόντιων κανόνων, γενικοί κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής μας ζωής. Αυτό θα αφορά τόσο τη χρήση της μάσκας, δηλαδή πού, πότε, με ποιο τρόπο, τι είδους μάσκα θα αναπτύξει όλη αυτή την βασική λογική ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας. Mm-hmm. Θα έχουμε γενικούς οριζόντιους κανόνες σε ό,τι αφορά την ατομική υγιεινή, τι διατηρείται με ποιο τρόπο και με ποια μέσα. Και το τρίτο βεβαίως θα έχουμε τους κανόνες έλλειψης συγχρονισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες κατηγορίες. Είναι προφανές ότι για ορισμένους από τους συμπολίτες μας συντρέχει ένας πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος σε περίπτωση που αναπτυχθεί στον οργανισμό τους ο ιός. Για το λόγο αυτό οι ίδιοι θα πρέπει στο πλαίσιο της δικιάς τους ατομικής ευθύνης να προφυλάσσονται. Δεν θα υπάρξει ένας οριζόντιος απαγορευτικός κανόνας για τους συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι μόνο το ένστικτο αυτοσυντήρησης, αλλά είναι και η ευθύνη που έχουν οι ίδιοι και απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι στην πολιτεία. Θα πρέπει να περιορίσουν για ένα διάστημα ακόμη τις μετακινήσεις τους. Όλοι αυτοί οι οριζόντιοι κανόνες κοινωνικής αλληλεπίδρασης θα αναπτυχθούν σε ένα πλήρες σχέδιο από την Υγειονομική μας Επιτροπή και ουσιαστικά θα αποτελούν το μπούσουλα και για τη δική μας δράση την επόμενη μέρα, από την επόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο, ναι, να επισημάνουμε ότι θα διατηρηθούν και θα επεκταθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, το ζήσαμε, ότι με την ευκαιρία της υγειονομικής κρίσης φέραμε μπροστά με πολύ μεγάλο κόπο τα εργαλεία εκείνα της ψηφιακής διακυβέρνησης, τα οποία είναι αναγκαία για να αποφεύγουμε την φυσική επαφή με το δημόσιο, τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται ηλεκτρονικά, οι υπεύθυνες δηλώσεις που επίσης εκδίδονται ηλεκτρονικά, η υπογραφή, το γνήσιο της υπογραφής, οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την εγγραφή στα δημοτολόγια με τη γέννηση, μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες αναπτύχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, θα εξακολουθούν να υπάρχουν, θα αναπτυχθούν. Η τελεεργασία θα παραμείνει ενεργή, έτσι ώστε όσοι μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως να το πράττουν. Ένα πλήρες σχέδιο, έτσι ώστε σταδιακά να μπούμε σε ρυθμό πλήρους εργασίας, χωρίς όμως να ανοίξουμε το διακόπτη για ένα νέο κύμα εξάπλωση του ιού. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ερώτηση δεύτερη. Είπατε, πάμε βήμα-βήμα πάνω σε αυτά που λέτε για να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο γίνεται. Είπατε ουσιαστικά από 4 Μαΐου δεν θα χρειάζονται μηνύματα, δεν θα χρειάζεται κάποιο χαρτί, κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί που θα πάμε. Για παράδειγμα, εσείς για να πάτε στη γενέτειρά σας στην Κάρπαθο ή εγώ να πάω στην Πάτρα, θα μπορούμε να μετακινηθούμε? Παρά την μεγάλη επιθυμία μου να ταξιδέψω στη γενέτειρά μου για ένα διάστημα ακόμη, αυτό δεν θα το πράξω. Mm-hmm. Και αν θέλετε, δεν είναι μόνο το ότι θα υπάρξει μια μεταβατική απαγόρευση για ένα διάστημα ακόμη, για να φέρουμε ακόμα, δηλαδή, εκτός, ναι, της περιοχής μας, αλλά είναι και ένα χρέος ευθύνης και αλληλεγγύης απέναντι στις περιοχές οι οποίες δεν έχουν πληγεί και παραμένουν σε ένα επίπεδο καθαρότητας από τον ιό. Mm-hmm. Είναι σημαντικό ιδίως να προφυλάξουμε τις περιοχές εκείνες οι οποίες αποτελούν και έναν πόλο τουριστικής έλξης. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το κομμάτι αυτό της οικονομίας μας ακέραιο. Ξέρετε, κύριε Σιαδήμα, έχουμε αποκτήσει συγκριτικά ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, να έχουμε κερδίσει με τη συμπεριφορά μας ως πολιτεία και ως πολίτες το μεγάλο βραβείο ότι δεν έχουμε τις μεγάλες επιμολύνσεις, άρα θα είμαστε βασικός τουριστικός προορισμός αν με το καλό φτάσουμε στη μέρα εκείνη που θα υποδοχθούμε αλλοδαπούς τουρίστες. Θα πρέπει με κάθε μέσο να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα των νησιών και των τουριστικών περιοχών. Μιας και μπήκαμε στο κομμάτι του τουρισμού, είστε αισιόδοξο αφενός και αφετέρου. Καλά ο εσωτερικός τουρισμός. Σιγά σιγά θα μπει μια ρότα, φαντάζομαι, με το καλό. Αυτοί που θα έρθουν από το εξωτερικό, έχετε δει το πώς θα έρχονται και το πώς θα προστατεύονται και αυτοί, και αυτοί που είναι στα αεροπλάνα, όσοι εργάζονται δηλαδή, και βέβαια και οι Ενελλάδοι, αυτοί που είναι εδώ πέρα, να μην κολλήσουν κάποιο κρούσμα, κάποιο ιό ή οτιδήποτε. Έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό? Κύριε Σιαδήμα, είναι ίσως η πιο δύσκολη άσκηση από αυτές που έχουμε να μετέλθουμε σήμερα για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτή τη νέα καθημερινότητα. Και αυτό γιατί δεν αρκεί μόνο η πρωτοβουλία ή η θέληση, ναι, της ελληνικής πολιτείας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τύχει διευρωπαϊκής μεταχείρισης, στο μέτρο που οι μεταφορές αφορούν διακρατική
επικοινωνία, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλους τους προορισμούς και σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες και σε όλα τα αεροδρόμια. Άρα ουσιαστικά οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες όλοι αναμένουμε. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεπερνάει, αν θέλετε, και τη δική μας ρυθμιστική αρμοδιότητα. Το αντιλαμβάνω, εμείς, ναι, αλλά... Εκείνο το οποίο θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε στο ακέραιο είναι να μην υπάρξουν εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την δημόσια υγεία των τουριστικών μας περιοχών και των πολιτών. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε κατά το μέτρο του δυνατού ότι όσοι έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό δεν θα νοσούν ή θα έχουν αντοσώματα στον ιό, έτσι ώστε να μην επιμολύνουν. Αυτό θα γίνεται. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι. Παρακαλώ, κύριε Σχεδίνη. Ναι, όχι, λέω, σε αυτό που λέτε, αυτό θα υπάρχει ένα πιστοποιητικό από ένα νοσοκομείο, από ένα γιατρό των τελευταίων ημερών πριν κάποιος ταξιδέψει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά πρόημο να το πούμε. Μάλιστα. Όχι μόνο διότι δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί ευρείας κλίμακας γρήγορα τεστ για να μπορούν να διαπιστώνουν το αν υπάρχει κάποιος προσβεβλημένος από τον ιό στο παρελθόν ή τώρα, αλλά και διότι δεν έχουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Είναι προφανές ότι δεν ομιλούμε για το αμέσως επόμενο διάστημα. Το επόμενο δίμηνο είπαμε ότι θα είναι ένα μεταβατικό διάστημα στο οποίο θα μπούμε σε αυτή τη νέα καθημερινότητα. Από τέλος Ιουνίου θα αξιολογήσουμε την κατάσταση αν θα είμαστε σε θέση να δεχθούμε εξωτερικό τουρισμό. Τότε θα εκτιμήσουμε και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Θα έχουν ήδη υπάρξει τότε και οι ευρωπαϊκοί κανόνες, ελπίζουμε. Γίνονται μεγάλες ζυμώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρξουν αυτοί οι ενιαίοι κανόνες. Η Ελλάδα συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά στη διαμόρφωση αυτών των νέων κανόνων. Είμαι πολύ αισιόδοξος, μια και το αναφέρατε, ότι εάν οι συνθήκες οι υγειονομικές το επιτρέψουν, η Ελλάδα θα είναι ο μείζον τουριστικός προορισμός της Ευρώπης. Ήδη υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη προβολή της χώρας μας σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβάλλεται ως ο απολύτως ασφαλής και καλύτερος προορισμός για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αν καταφέρουμε και μπούμε σε μια λογική μεγαλύτερης κανονικότητας στα πράγματα, θα είμαστε σε θέση να υποδεχθούμε τον αριθμό τουριστών που προβλέπεται για τη χωρητικότητα και το δυναμικό της χώρας. Πάμε στα σχολεία. Γιατί εκτός των άλλων είστε και ακαδημαϊκός, είστε καθηγητής. Λοιπόν, θα ανοίξουν τα σχολεία όλες οι βαθμίδες. Είναι προφανές ότι κάθε βαθμίδα έχει τις ιδιαιτερότητές της, κύριε Σχιαδήμα. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες που εμφανίζονται στο Πανεπιστήμιο, όπου εκεί είχαμε ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Είμαι υπερήφανος να δηλώσω ότι σχεδόν το σύνολο του ακαδημαϊκού χώρου συντάχθηκε με την τηλεεκπαίδευση, παρήγαγε ακαδημαϊκό έργο πολύ υψηλής ποιότητας και άρα υπό αυτήν την έννοια δεν εμφανίζεται άμεσα αναγκαία η επιστροφή στις πανεπιστημιακές, στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα. Είναι άλλες οι ανάγκες της τρίτης λυκείου. Τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέψουν στα θρανία, έτσι ώστε ακόμα και εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πάρα πολύ άμεση ή γρήγορη ή δυνατή πρόσβαση στο διαδίκτυο να καλύψουν τα όποια κοινά έχουν δημιουργηθεί, για να υπάρχει και ισότητα των όπλων όταν θα φτάσουμε την ώρα των πανελλαδικών. Άλλες οι ανάγκες του γυμνασίου και των υπολείπων τάξεων του λυκείου και βεβαίως άλλες οι ανάγκες των παιδιών του δημοτικού. Διότι τα παιδιά του δημοτικού, κύριε Σχιαδήμα, έχουν μια πολύ χαλαρότερη κατανόηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και ευθύνης. Δύσκολα επιβάλλεις σε μικρά παιδιά τον τρόπο ζωής τον οποίο θέλουμε να φέρουμε σε αυτή τη νέα καθημερινότητα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ διαβαθμισμένα τα δεδομένα, είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Τα σχολεία θα ανοίξουν, πρέπει να ανοίξουν. Θα ανοίξουν σταδιακά, κατά φάσεις, δηλαδή κατά τάξεις. Είναι νομίζω αυτή τη στιγμή κρίσιμο το να μην συζητάμε για το αν θα πρέπει να παραμείνουν τα σχολεία κλειστά. Είναι πολλοί οι λόγοι που επιβάλλουν το άνοιγμα του σχολείου και δεν είναι μόνο παιδαγωγικοί, ότι δεν μπορούμε να πορευόμεθα με ένα παιδαγωγικό υπόδειγμα υποβαθμισμένο, βρισκόμαστε σπίτι και εκπαιδευόμαστε από εκεί. Είναι και το θέμα της ψυχικής υγείας των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται στον φυσικό χώρο του σχολείου, διότι σχολείο δεν είναι μόνο εκπαίδευση, είναι κοινωνική αγωγή, είναι κοινωνική συναναστροφή, είναι μαθαίνω να είμαι μέρος μιας κοινότητας και μιας ομάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι χώρες, ακόμα και εκείνες που βρίσκονται σε πολύ χειρότερη υγειονομικά χώρα από τη δική μας, ανοίγουν τα σχολεία τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτό καθίστανται δυνατό. Θέλω να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες ότι με ιδιαίτερη συνέπεια και με ιδιαίτερη φιδό η ελληνική πολιτεία θα ανοίξει τα σχολεία χωρίς εκπτώσεις στην υγεία των παιδιών και μόνο υπό τους όρους και τις συνθήκες που θα μας υποδείξουν οι αρμόδιοι υγειονομικοί παράγοντες. Άρα θα είναι νέοι αυστηροί κανόνες για το άνοιγμα των σχολείων, κατά στάδια
Και βεβαίως τα σχολεία θα παρέχουν την εκπαίδευση αυτή για ένα διάστημα το οποίο θα προσδιοριστεί ειδικότερα από το Υπουργείο Παιδείας τις αμέσως επόμενες ημέρες. Άρα φαντάζομαι δηλαδή μπορεί να κάθεται και ένας μαθητής αναθρανίο, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, ακούγοντάς σας. Θα είναι πολύ ειδικοί οι κανόνες. Θέλω να σας πω ότι όπως και σε πολλά άλλα κεφάλαια, η ελληνική πολιτεία θα έχει κανόνες οι οποίοι και αυστηρότεροι θα είναι, ναι, και πιο ριζικοί και πιο εμπροσθοβαροί. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα έχετε διαπιστώσει, εμείς έχουμε εισαγάγει κανόνες οι οποίοι είναι διαφορετικοί, πιο ευρηματικοί σε σχέση με άλλα κράτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, ειδικά για το θέμα των σχολείων, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ μεγάλης ευαισθησίας για την ελληνική κοινωνία. Θα είμαστε ακόμη πιο αυστηροί. Άρα... Και καλό είναι, και αυτό είναι μια παράκληση την οποία απευθύνω, ο καθένας, είτε πρόκειται για ένα άτομο ή μια κοινότητα ή μια πολιτική παράταξη, να μην παίζει με την αγωνία των γονέων, αλλά να κρατήσει μια υπεύθυνη στάση, αναγνωρίζοντας τη σημασία του να υπάρχει μια φυσική σχολική κοινότητα και για λόγους παιδαγωγικούς και για λόγους ψυχικούς, αλλά και για λόγους ισότητας των παιδιών. Βάλατε το τρίπτυχο, άρα θα ανοίξουν τα σχολεία σταδιακά και με αυστηρούς κανόνες όλες οι βαθμίδες. Αυτό κρατάμε. Στα τρία λεπτά που θα σας έχουμε ακόμα μαζί μας, δύο-τρεις ερωτήσεις. Με την Εκκλησία τι γίνεται? Άκουσα τον κύριο Πέτσα σήμερα να λέει θα ανοίξουν σιγά-σιγά για προσωπική προσευχή ουσιαστικά, αλλά οι θείες λειτουργίες και όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερο χρόνο. Υπάρχει σχεδιασμός για αυτό? Το λέω αυτό γιατί το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Υπάρχει μία πίεση από την ιεραρχία, παιδιά, να ανοίξουμε κι εμείς, να ανοίξουν και οι εκκλησίες. Τόσο άλλα ανοίγουν, οι εκκλησίες δεν θα ανοίξουν? Ξεκινώντας, κύριε Σχιαδήμα, θέλω να εξάρω τη στάση της Εκκλησίας στο ζήτημα αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι έγιναν πολύ μεγάλες παραχωρήσεις σε σχέση με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τη δογματική ακεραιότητα της Εκκλησίας και της πίστης. Έγιναν πόσο μεγάλα το Πάσχα, βήματα. Κύριε καθηγητά, και πόσο μάλλον μέσα στο Πάσχα. Ιδιαίτερος θέλω να επισημάνω τη συγκυρία του Πάσχα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ορθόδοξη στιγμή. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό ήταν να υπάρχει αυτού του τύπου η αυτοπιθαρχία στα πράγματα. Θέλω γνήσια να εξάρω τη συμμετοχή της Εκκλησίας και ιδιαίτερος του Μακαριότατου στο ζήτημα αυτό. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι πράγματι με το πρώτο κύμα, με το πρώτο άνοιγμα, θα έχουμε τις εκκλησίες ανοιχτές για το κοινό, για ατομική λατρεία. Θα μπορεί ο καθένας να επισκέπτεται την εκκλησία με τους όρους που θα προβλέπονται για την αποφυγή συγχρονισμού για ατομική λατρεία. Σε μια δεύτερη φάση, που δεν θα είναι ιδιαίτερα αργότερα, θα έχουμε τη διενέργεια των κυριακάτικων λειτουργιών, οι οποίες θα γίνονται με την παρουσία των πιστών. Βεβαίως θα υπάρχουν όρια και κανόνες, έτσι ώστε και να μην υπάρχει πολύ κοντινή συναναστροφή εντός των ναών, αλλά βεβαίως να μην υπερβαίνουμε και κάποια ανώτατα όρια συμμετοχής πιστών που θα δημιουργούσαν συνθήκες νέας εξάπλωσης και υποτροπής του ιού. Θα υπάρξει, θέλω να σας πω, ένα ισόρροπο μείγμα εκ μέρους της πολιτείας και στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που υπάρχουν με την Εκκλησία για το πώς θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες στις κυριακάτικες λειτουργίες τους. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί ξέρετε ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Κλείνοντας, επειδή μια και είπαμε για την Εκκλησία, ξέρετε κάποιοι ακούμπησαν να χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση πάνω στο γεγονός και με την συναυλία, την κινητή συναυλία με την κυρία Πρωτοψάλτη και όλο αυτό το θόρυβο που σήκωσε. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό? Και είπαν εδώ πέρα είχαμε συναυλία, είχαμε συγχρονισμό. Γιατί να μην ανοίξουν εκκλησίες? Έτσι ξεκίνησε όλος αυτός ο θόρυβος. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα μεγέθη είναι εξαιρετικά διαφορετικά. Αυτό που συνέβη με την κυρία Πρωτοψάλτη νομίζω ότι ήταν μια κίνηση για να τονώσει περισσότερο την αισιοδοξία των πολιτών και την αυτοπεποίθηση. Ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, έτσι ώστε να μπορέσει η καλλιτέχνης, η δημοφιλής καλλιτέχνης, να βρεθεί η ίδια κοντά στους πολίτες και να ενισχύσει το φρόνημά τους, περνώντας έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε έξω για να έχει μια εικόνα και ο ίδιος της κατάστασης αυτής. Περίοικοι ήταν εκείνοι οι οποίοι μαζεύτηκαν, εκείνοι οι οποίοι έκαναν τον περίπατό τους. Είναι προφανές ότι δεν επρόκειτο για καμία οργανωμένη συγκέντρωση, επρόκειτο για μια υπαίθρια αυτοσχέδια συνύπαρξη ανθρώπων. Δεν υπερεύει καθόλου το μέτρο. Μακάρι η κριτική που διεχόμαστε σε μια τέτοιου τύπου υγειονομική και οικονομική κρίση παγκόσμιας εμβέλειας να είναι η κινητή συναυλία της κυρίας Πρωτοψάλτη. Εγώ πάντως από την αυλή εδώ του ορόφου του Μεγάρου Μαξίμου παρακολούθησα
την καλλιτέχνη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Μας έδωσε αισιοδοξία. Χρειαζόμαστε όλοι για την επόμενη μέρα αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Την αυτοπεποίθηση, κύριε Σχιαδήμα, οι Έλληνες πολίτες την κερδίσαμε με το σπαθί μας, συμμορφούμενοι απολύτως, και νομίζω ότι θα δρέψουμε τους καρπούς αυτής της εξαιρετικά καλής κοινωνική συμπεριφορά στο άμεσο μέλλον με την κίνησή μας. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, έτσι να κλείσουμε. Λοιπόν, 30 δεύτερα δράτωμα της ευκαιρίας. Πρόορες κάλπες, γιατί πολλοί λένε, να, αφού πάει πάρα πολύ καλά ο Μητσοτάκης, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Από μαύρο πρόβατο, πριν κάποια χρόνια, όλοι λένε, κοιτάξτε πώς το κάνει η Ελλάδα. Άρα, αφού είναι πάνω στο κύμα αυτή την ώρα η κυβέρνηση, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μεγάλη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάνω στο τραπέζι πρόορες κάλπες, κύριε Γεραπετρίτη. Κύριε Σχιαδήμα, έχω ένα να σας διαβεβαιώσω. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα για τη χώρα. Θα τα κάνουμε γιατί η χώρα τα αξίζει. Θα τα φέρουμε μπροστά, θα μετασχηματίσουμε τη χώρα, η οποία θα γίνει πλέον ένα σύγχρονο κράτος επιτέλους, με ένα δημόσιο το οποίο αξίζει να εμπιστεύεται ο πολίτης. Εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε θεσμικά παιχνίδια στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα αξιοποιήσουμε αυτή την συγκυρία για να χτίσουμε πολιτικά ωφέλη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και εσάς και τους Έλληνες πολίτες ότι συνεχίζουμε τη δουλειά μας απερίσπαστη και θα είμαστε στην υπηρεσία του ελληνικού λαού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και για μια νέα καλύτερη ελληνική πολιτεία. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή. Πιστεύω ότι κάναμε έτσι μια καλή κουβέντα ζωντανή και δώσατε και πολλές ειδήσεις. Και σας ευχαριστώ και το είπα και στην εισαγωγή, γιατί ξέρω ότι είστε από συσκέψεις και πάλι μπαίνετε σε σύσκεψη στο γραφείο σας στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας. Λοιπόν, και από το πολιτικό κομμάτι και την πολιτική ηγεσία, πάμε τώρα στο υγειονομικό κομμάτι και σε έναν από τους ανθρώπους που ήταν και είναι στην κλειστή ομάδα αυτών των ιατρών, των ειδικών που αποφάσισαν και για τα μέτρα όταν κλείσαν σιγά σιγά επαγγελματικές κατηγορίες, έκλεισε η χώρα, ουσιαστικά μπήκε σε καραντίνα, και είναι αυτοί οι οποίοι συγκήθηκαν και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε και αποφασίζει το πώς θα γίνει η σταδιακή άρση.